Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ καταρχήν για την παραχώρηση που μου κάνετε στο χρόνο ομιλίας μου. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η πάταξη διαφθοράς αποτελεί προτεραιότητα δέσμευση της κυβέρνησης και βασικό πυλώνα του κοινωνικού συμβολαίου που υπογράφηκε με τον ελληνικό λαό στις 25 του Γενάρη και ανανεώθηκε στις 20 Σεπτέμβρη. Ως γνωστόν όμως, η αντιμετώπιση της διαφθοράς δεν αντιμετωπίζεται με ευχολόγια και κατά την προσωπική μου άποψη ούτε με μεγαλεπίβολα σχέδια, τα οποία συνήθως αποτυχάνουν και καταλήγουν σε ευχολόγια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τη φράση του Λαπεντούζα στο Γατοπάρδο ότι για να μείνουν όλα ίδια πρέπει να τα αλλάξεις όλα. Η κυβέρνηση όμως ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ δεν θέλουν να μείνουν όλα ίδια. Θέλει να τελειώνει με το παλιό. Συνεχίζουμε λοιπόν χωρίς ευχολόγια και κενές περιεχομένου παρενέσεις, αλλά με μεγαλύτερη δυναμική και γνώση που μας εξασφάλισε η επτάμενη διακυβέρνηση και με την εκφρασμένη βούληση του Πρωθυπουργού, που είναι και η εντολή του ελληνικού λαού, να παταχθούν όλοι οι θύλακες της διαπλοκής και της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα και προς όλες τις κατευθύνσεις. Επιλέξαμε η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς να υπαχθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ως ανεξάρτητη δομή υπαγόμενη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Σε ένα Υπουργείο που έτσι κι αλλιώς αποτελεί την κορονίδα της διασφάλισης των δημοκρατικών λειτουργιών του κράτους. Οι περισσότερες δράσεις άλλωστε είτε κινούν από τη δικαιοσύνη είτε καταλήγουν σε αυτή. Η δομή αυτή έχει έτσι κι αλλιώς ήδη επιτυχημένο πρόσημο. Μία δομή πολύ αποτελεσματικότερη από προηγούμενες πολιτικές επιλογές που είχαν γίνει από τις κυβερνήσεις του παρελθόντος και την Τρόικα, επιλογές που είχαν αποκλειστικά επικοινωνιακή στόχευση και κανένα αποτέλεσμα. Πράγμα που καταδεικνύεται από το γεγονός ότι ακόμα και την μνημονιακή περίοδο διακυβέρνησης, το φαινόμενο της διαφθοράς, αντί να υποχωρήσει, γιγαντώθηκε. Η διαφθορά, δυστυχώς, έχει εξαπλωθεί οριζόντια στο σύνολο της δημόσιας διοίκησης, η οποία πάσχει όχι από στελέχη, αλλά από έλλειψη διαφανών διαδικασιών. Γεγονός που επιτρέπει την εύκολη και ανέλεγκτη λειτουργία κυκλωμάτων που λιμένονται στην κυριολεξία, τη δημόσια διοίκηση και την οικονομία της χώρας. Ήδη βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο έγιναν μεγάλες αποκαλύψεις. Η δικαιοσύνη αναπνέει. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί αναβαθμίζονται και λειτουργούν απρόσκοπτα. Η δέσμευση για ανηλαιή μάχη κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής τηρήθηκε κατά γράμμα από την προηγούμενη κυβέρνηση και σήμερα συνεχίζουμε ακόμα πιο αποφασιστικά. Και δεν σταματάμε εδώ. Δεν σταματάμε στη λίστα Λαγκάρντ, στα δάνεια της ΑΤΕ, στη σκανδαλώδη παραχωρήση του ΤΑΙΠΕΔ, στο σκάνδαλο Παγέα, στην δανειοδότηση των μαζικών μέσων κοινωνίας, στα θαλασσοδάνεια των μεγαλοσχημώνων, στο όργιο των κατευθυνωμένων κρατικών διαφημίσεων και σε τόσα άλλα που όλα πλέον έχουν πάρει το δρόμο τους. Τα αποτελέσματα είναι ορατά, αλλά είναι ακόμα πιο σημαντικά αυτά που θα ακολουθήσουν. Δεν θα υποχωρήσουμε στον πόλεμο για να βγούμε από το τέλμα της διαφθοράς. Είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι για τη ρήξη με το παλιό και χρεοκοπημένο σύστημα, την οικονομική ολιγαρχία, το φαύλο κατεστημένο και τα διαπλεκόμενα συμφέροντα. Χαράξαμε ήδη και υλοποιούμε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης κατά της διαφθοράς, το θεσμικό πλαίσιο που θα διατρέχει οριζόντια και κάθετα το σύνολο του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ώστε να διαλύσουμε κάθε θύλακα διαφθοράς, κάθε θύλακα πλουτισμού σε βάρος του λαού και των εθνικών συμφερόντων. 47 στόχοι και 100, με 123 δράσεις και βαθιές παρεμβάσεις τομές στο σύνολο της δημόσιας διοίκησης μέσα στην επόμενη τριετία 2015-2018. Θα μου επιτρέψετε να φέρω μερικούς από τους πλέον σημαντικούς στόχους. Η αναβάθμιση του ρόλου και των δυνατοτήτων των ελεκτικών μηχανισμών και η συγχώνευση των κυριωτέρων εξ αυτών με στόχο τα καλύτερα και ταχύτερα αποτελέσματα, την καλύτερη οργάνωση καθώς και την εξοικονόμηση οικονομικών πόρων. Στο σημείο αυτό θέλω να σημειωθεί ότι θα αναβαθμιστεί και θα ενισχυθεί ο ρόλος των εισαγγελέων κατά της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος. Θα ρηχθούν στη μάχη κατά της διαφθοράς περισσότεροι εισαγγελείς οπλισμένοι με τις αναγκαίες εξουσίες και αρμοδιότητες. Δεύτερον, ο καλύτερος συντονισμός και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ελεκτικών μηχανισμών.
Τρίτον, η υιοθέτηση διεθνών ελεκτικών προτύπων από τα ελεκτικά σώματα και η διενέργεια τακτικών ελέγχων. Η εισαγωγή πληροφοριακών συστημάτων ώστε σε πραγματικό χρόνο να υπάρχει διάχυση και διαχείριση πληροφοριών μεταξύ των ελεκτικών μηχανισμών. Πέμπτον, η χάραξη στρατηγικής κατά της διαφθοράς στο σύνολο της δημόσιας διοίκησης και ιδίως στους τομείς υψηλού κινδύνου. Υγεία, άμυνα, δημόσιες συμβάσεις προμήθειες, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσια έργα κλπ. Έκτον, η πλήρης αναμόρφωση του συστήματος και των διαδικασιών των δημοσίων συμβάσεων με διαφανείς όρους στα δημόσια έργα. Έβδομον, η πλήρης αναμόρφωση του συστήματος προμηθειών υγείας. Όγδον, νέο νομικό πλαίσιο για την πάταξη λαθρεμπορίας. Καύσιμα, καπνικά, αλκοόλ, με ταυτόχρονη δημιουργία ενιαίου επιχειρησιακού κέντρου δίωξης του λαθρεμπορίου. Όγδον, η δημιουργία ενιαίου συστήματος υποδοχής καταγγελιών για περιπτώσεις διαφθοράς στο σύνολο της δημόσιας διοίκησης και των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Η διαβίβασή τους για έλεγχο στα αρμόδια ελεκτικά σώματα και ο έλεγχος της ταχύτητας και της ποιότητας των διαδικασιών με επιτάχυση των δράσεων όλων των ελεκτικών μηχανισμών και άμεση προτεραιότητα στην εξέλιξη των μεγάλων υποθέσεων. Κατά προτεραιότητα δημιουργία νέου νομικού πλαισίου για το πολιτικό χρήμα και για το πόθεν έσχεση των κρατικών λειτουργών, το οποίο και θα ολοκληρωθεί εντός του προσεχούς διμήνου. Θα αξιοποιήσουμε όλα τα κοινοτικά προγράμματα για εξυγχρονισμό των ελεκτικών μηχανισμών και εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών, καθώς και συνεχή συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας με τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς. Για πρώτη φορά, ετούμεθα χρηματοδοτήσεις για αναβάθμιση κορυφαίων πτυχών του ελεκτικού μηχανισμού και ήδη η Γενική Γραμματεία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και τις υπηρεσίες του ΕΣΠΑ, δουλεύει σε αυτή την κατεύθυνση. Συνοψίζοντας, για να τελειώσω αυτό το κεφάλαιο της ομιλίας μου, προχωρούμε τιμώντας τις διακηρύξεις μας με πράξεις που θα καταστήσουν εφικτές τις τομές μιας σύγχρονης δημοκρατικής διακυβέρνησης με ριζοσπαστικό πρόσημο. Για τις υπόλοιπες νομοθετικές πρωτοβουλίες και δράσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης αναφέρθηκε ο Υπουργός Νίκος Παρασκευόπουλος. Συμπληρωματικά θα πω, λόγω και της εμπειρίας μου, επειδή υπηρέτησα 30 χρόνια ως εισαγγελέας, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εισαγγελέων και δικαστών της χώρας μας τιμά το λειτουργήμά τους. Τους διαβεβαιώνω ότι τους σέβομαι, τους τιμώ και τους εμπιστεύομαι απόλυτα. Θα είμαι αρρωγός στις επίπονες προσπάθειές τους. Γνωρίζω τα προβλήματά τους και θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυσή τους. Γνωρίζω επίσης πρόσωπα και πράγματα στο χώρο της δικαιοσύνης. Τέλος, γνωρίζω και τα νομικά και μη τερτύπια που χρησιμοποιούν κάποιοι για την παρεμπόδιση του έργου τους. Έχω έτοιμα νομοθετικά και άλλα μέτρα για να διευκολύνω το έργο τους. Έχω όμως μία παράκληση προς παλιούς μου συναδέλφους. Η δικαιοσύνη είναι τυφλή, αλλά δεν πρέπει να είναι κουφή. Πρέπει να φουγκράζεται την κοινωνία μας. Πρέπει να νιώθει τον ανθρώπινο πόνο και δεν πρέπει να ξεχνά ότι δεν δικάζει υποθέσεις και δικογραφίες, αλλά ανθρώπους. Και θέλω να τους υπενθυμίσω ότι η ανεξαρτησία σημαίνει καμία εξάρτηση. Και στις εξαρτήσεις περιλαμβάνονται και μερικές έννοιες όπως ιδεολογική, ιδεολειπτική, αιμονική, ιεραρχική κλπ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, τελειώνω με την επισήμαση ότι η διαφθορά είναι βδέλα που μας απομυζά όλους και πρέπει να απαλλαγούμε από αυτήν. Είναι όμως και λερναία ύδρα. Ένα κεφάλι κόβεις, τρία εμφανίζονται. Υπενθυμίζω ότι ο μυθικός Ηρακλής δεν θα είχε καταφέρει τίποτα εάν δεν είχε τη συνδρομή του συντρόφου του, που καυτηρίαζε αμέσως μετά το κόψιμο κάθε κεφαλιού. Είναι απαραίτητη λοιπόν για την εξεδωτέρωση της διαφθοράς και της διαπλοκής η συνδρομή όλου του πολιτικού συστήματος. Η πάταξη της διαφθοράς και της διαπλοκής δεν είναι στοίχημα, γιατί το στοίχημα ενέχει το στοιχείο της αβεβαιότητας. Είναι ιστορική επιταγή, είναι λαϊκή εντολή, είναι δέσμευση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Επομένως, είναι μοναδική ευκαιρία να απαλλαγούμε από τη γάγγραινα αυτή. Σας ευχαριστώ.